Σαββίδης, πολύ ωραίο το κοντρόλ, να δούμε τι θα κάνει στο τέλος. Κάνει και την πάσα ο Σαββίδης για το Τσιαντάκη. Τσιαντάκη στην περιοχή, ελίσσεται. Τσιαντάκη πάντα πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο διαιτής, ο Ιταλός ο Παϊρέτο. Ενώ επέστρεψαν οι παίκτες της Μπότεφ, ο Μπατίστα, η πάσα του για τον Κρίστενσεν. Τσιαντάκης. Προσπάθεια του Τσιαντάκη που κάνει για τη σέντρα στα καρέ της Μπότεφ. Κρίστενσεν την κεφαλιά. Χατζίδης τώρα στην περιοχή. Χατζίδης στο σουτ. Ποπόφ μπλοκάρει την μπάλα. Ντόρκοφ. Ντόρκοφ σουτάρει από μακριά. Στρακόσια πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Καραταίδης για το Σαββίδη. Σαββίδη στην περιοχή κάνει και το γύρισμα. Στην πορεία της μπάλας εκεί ο Δανός ο Κρίστενσεν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 39. Ήταν η προσπάθεια λοιπόν από τον Ηλία Σαββίδη, ο οποίος απέφυγε ωραία το μαρκάζ με τον αντιπάλου, έκανε τη συρτή παλιά μέσα στην περιοχή, πετάχτηκε ο Δανός ο Κρίστενσεν, έκανε το σούτ και το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Εναλλαγή με τον Ντόνεφ, Χόινεφ και πάλι. Και τώρα Βιντόλοφ. Ντόνκοφ επικίνδυνα. Πάντα Ντόνκοφ στην περιοχή, πέφτει ο 300 και τελικά out. Μπατίστα. Προσπάθεια από τον Χατζίδη. Θα κάνει και το σούτο Χατζίδης out. Μαρκόφ. Προσπάθεια του Μαρκόφ. Μπαίνει στην περιοχή. Ανατρέπεται εκεί. Πέναλτι βέβαια. Είναι η ανατροπή λοιπόν του Μαρκόφ από το Μιτσιμπόνα. Και το πέναλτι το οποίο σφύριξε ο διαιτής ο Ιταλός ο Παϊρέτο στο 62ο λεπτό του αγώνα. Ο Κούσιμιρ Δημητρόφ εκτελεί το πέναλτι. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σοφαρίζει 1-1. Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι λοιπόν από τον Κούσιμιρ Δημητρόφ και η σοφάριση για την Μπότεφ σε 1-1. Εγώ πιστεύω. Τηρήσαμε κάπου τις εντολές του προπονητή που μας είπε να παίξουμε υπομενητικά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είχαμε μια άτυχη φάση, κάναμε το πέναλτι και σοφαρίσανε. Εκείνη τη στιγμή παίζαμε πολύ άσχημη, δεν κινούμαστε στο κήπεδο, παίζαμε αργό ρυθμό και αυτό ήταν που έκανε τον κόσμο, πιστεύω, για να βρει. Κρίστενσεν. Κρίστενσεν σε αυτήν την αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Πάντα ο Κρίστενσεν κερδίζει για τις κόντρες. Χάνει τον Μπλαντερόφ, Τσιαντάκης τώρα. Τσιαντάκης κάνει το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Το 2-1 λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο 72. Ήταν η προσπάθεια του Δανού του Κρίστενσεν, ο οποίος κέρδισε τις κόντρες. Η μπάλα τελικά έφτασε στο Τσιαντάκη. Πολύ ωραίο σουτ από τον Τσιαντάκη, τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και μπάλα στα δίχτυα για τον Ολυμπιακό. Το 2-1. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά κάπου είμαστε στεναχωρημένοι. Στο χρονικό σημείο που μας αποδοκιμάζανε οι φιλάθλοι, τους κατανοούμε ότι θέλουν θέμα, αλλά δεν πρέπει να καταλάβουμε πραγματικά επιτέλους ότι πάνω απ' όλα μετράει η πρόκριση και μετά, στην Ευρώπη τουλάχιστον, και μετά το θέμα. Τσιαντάκης, Παχατουρίδης, Τσιαντάκης και πάλι. Έγινε στρατό το Τσιαντάκη, έγινε το λάθος όμως και τον Ρούμπεν Δημητρόφ και το πέναλτι. Ο Ρούμπεν Δημητρόφ, ο οποίος έκανε το λάθος, προσπάθησε να το διορθώσει στην προσπάθεια του αυτή, ανέτρεψε τον Ηλία Σαββίδη μέσα στην περιοχή. Ο Μιτσιμπόνας εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 3-1 για τον Ολυμπιακό στο 77ο λεπτό. Παχατουρίδης στο πλάγιο. Μπατίστα στην περιοχή τώρα ο Σαββίδης. Σαββίδης θα κάνει το σουτ. Στην περιοχή ο Κρίστενσεν. Την μπάλα στα δίχτυα. Το 4-1 για τον Ολυμπιακό στο 79. Ενώ σχεδόν όλοι οι παίκτες της Μπότεφ τρέχουν στον επόπτη γραμμών και διαμαρτύρονται. Ο διαιτής Παϊρέτο δείχνει την κίτρινη κάρτα. Οι παίκτες της Μπότεφ διαμαρτύρονται, όμως τόσο ο επάπτης όσο και ο διαιτής έδειξαν αμέσως τη σέντρα. Και ο διαιτής ο Παϊρέτο, ο οποίος έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Ντόρκοφ. Στο πρώτο παιχνίδι με την Μπότεφ έπαιξα για την ομάδα, αλλά σήμερα έπαιξα σαν επιθετικός και όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και για τον εαυτό μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βάλα τα δύο γκολ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Στο 84 το κόρνερ του Τσιαντάκη, τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Έγινε κεφαλιά τελικά και μπάλα στα δίχτυα από αυτό το γκολ του Ντανιέλ Μπατίστα. Το 5-1 για τον Ολυμπιακό. Ήταν το κόρνερ του Τσιαντάκη, τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Μπατίστα κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το 5ο γκολ για τον Ολυμπιακό λοιπόν. Ολυμπιακός Μπότεφ 5-1. Μπήλε πίτανε τρενούτκα. Υπήρχαν ορισμένες στιγμές. Κάτσε σε οτφόριτ. Που περιμέναμε πότε θα ανοιχθούν. Για να βάλουμε αυτά τα γκολ. Γεια σα, μου το τσεκίβο. Αυτό το περίμενα και ήξερα ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή.